Μαρία, μου φαίνεται σαν χθες που κάναμε την προηγούμενη συνάντησή μας και είπαμε ότι μου είχες πει τότε θα βγει το βιβλίο Έρος Αντέρος και τότε με το καλό του Δεκέμβρη θα τα συζητήσουμε. Τσουπ! Και έφτασε ο Δεκέμβρης. Ήρθε. Τσουπ! Να το και το βιβλίο. Α, έχουμε το ίδιο εξώφυλλο που έχουμε διαλέξει. Μας διάλεξε. Μας διάλεξε. Και το διαλέξαμε. Το ωραίο με τη Μαρία είναι ότι βγάζει ημερολόγια. Στα δύο που την έχω γνωρίσει. Έχεις και πολλές επιλογές να επιλέξεις το πώς θα είναι το εξώφυλλό σου. Θες καρδούλα έτσι, καρδούλα αλλιώς, να έχουμε και τα άλλα εκεί. Πώς είσαι? Μια χαρά. Χαίρομαι που είσαι εδώ. Πάντα χαίρομαι όταν συναντιόμαστε. Από πού να το ξεκινήσω αυτό και πώς να την πάω αυτή την κουβέντα? Από τη μία σκεφτόμουν ότι θα μπορούσαμε τυχαία να ανοίγουμε σελίδες και να πέφτουμε πάνω σε ερωτήσεις, να κάνουμε ένα είδος παιχνιδιού. Ναι. Αλλά θέλω πριν μπούμε στο παιχνίδι να μας πεις τους όρους του. Πώς έχει δομηθεί αυτό το ημερολόγιο και όταν φτάσει στα χέρια μας, πώς είναι κατά τη δική σου πρόταση ωραίο να το χρησιμοποιήσουμε για να βγει και κάτι? Λοιπόν, ο καθένας θα το χρησιμοποιήσει όπως του αρέσει. Αλλά μπορεί να το ξεκινήσει από τη μέρα που θα το πάρει στα χέρια του. Δηλαδή, μπορεί να το ξεκινήσει σήμερα. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να περιμένει να πάει 1 του Γενάρη, γιατί δεν είναι ένα κλασικό ημερολόγιο. Είναι ένα διαχρονικό ημερολόγιο. Που σημαίνει ότι το ξεκινάς όποτε θέλεις. Το σταματάς όποτε θέλεις και συνεχίζεις ακριβώς. Έχει μια ελευθερία δηλαδή. Μας αρέσει αυτό. Μ' αρέσει. Εγώ είμαι υπέρ της ελευθερίας όπως έχεις καταλάβει. Μπορείς να γράψεις μαζεμένες κάποιες μέρες, μπορείς να μην γράψεις καθόλου. Μπορείς απλά να σκεφτείς. Σωστά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να γράψεις. Άμα γράψεις όμως, έχεις μετά στοιχεία για να κάνεις μια σύγκριση. Αργότερα την επόμενη χρονιά, μετά από 5 χρόνια, μετά από 10, μετά από ένα χρόνο, όποτε πας να ξαναγράψεις. Δηλαδή, να απαντήσεις την ερώτηση, θα δεις και μια εξέλιξη στον χρόνο. Και αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και ήδη το έκανα με το προηγούμενο ημερολόγιο. Και λέω, αυτό έχω γράψει. Μου κάνει μια εντύπωση. Έχει εντύπωση, είδα τον ίδιο στον εαυτό. Λοιπόν. Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον να βλέπεις πώς απαντάς κάποιες ερωτήσεις. Μα βλέπεις τον εαυτό σου μέσα από αυτά, μέσα από τις απαντήσεις που έχεις δώσει. Και ειδικά όσον αφορά στον έρωτα. Και θέλω εδώ να σας πω κάτι. Δεν είναι ένα ημερολόγιο που μιλάει με φράσεις που είναι γραμμένες για τον έρωτα. Καμία σχέση, ξεχάστε το, βγάλετε από το μυαλό σας. Είναι ένα ημερολόγιο που έχει κάθε μέρα και μία ερώτηση προς τον εαυτό μας. Πώς αντιλαμβανόμαστε, βιώνουμε, αισθανόμαστε, πώς αλληλεπιδρούμε τέλος πάντων με το συναίσθημα του έρωτα. Ναι. Και ουσιαστικά είναι ένας τρόπος να μας μάθουμε. Ναι. Να μας θέσουμε ερωτήματα που δεν τα έχουμε θέσει ποτέ στον εαυτό μας. Ευχαριστούμε, Μαρία, γιατί θες μου λίγο τις ερωτήσεις. Είναι ερωτήσεις που σκέφτηκες μόνη σου μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Δούλεψες, παρατήρησες κόσμο, δούλεψες με ομάδες. Πώς το πήγες αυτή τη φορά? Αυτή τη φορά πήγε πάλι όπως ξεκίνησε η σχέση μου με το Έρος Αντέρος, έτσι, από εκείνη τη φορά που είχα πάει στο μουσείο, 2014, πολλά χρόνια πριν. Έτσι, αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου. Ήρθε αυτή η ιδέα Έρος Αντέρος, αυτή η διαφορετικότητα που υπάρχει και η συμπληρωματικότητα. Και μέσα στην καραντίνα είπα να δουλέψω λιγάκι με αυτό, να δω τι θα βγει. Περίμενε, γιατί εμείς τα έχουμε πει και τα ξέρουμε, αλλά για να το ξαναπάμε μία από την αρχή για τον έρωτα και τον αντέρωτα. Τον έρωτα τον ξέρουμε, τον έχουμε βιώσει, τον ξέρουμε. Τον έχουμε συμπαθήσει, τον έχουμε καθόλου συμπαθήσει μερικές φορές. Τον αδελφό του τον αντέρωτα δεν τον γνωρίζουμε. Ποιος είναι ο αντέρωτας? Ο αντέρωτας είναι και αυτό παιδί της Αφροδίτης, αλλά με τον Άρη, όχι με τον ύφεστο που έκανε. Ετεροθαλής αδερφός. Ναι. Τα λένε όμως δίδυμα, γιατί στη μυθολογία, ξέρετε, γίνεται ό,τι θέλει. Μπορεί να γίνεται δίδυμη και να είναι ο ένας με τον άλλον με πολλά χρόνια διαφορά. Είναι δίδυμη, έτσι τους αναφέρουν. Έχει γίνει όμως το παιδί αυτό με την Αφροδίτη και με τον Άρη. Οπότε, όταν η Αφροδίτη είδε ότι ο έρωτας δεν μεγάλωνε, της είπε η αδερφή της η Θέμης, ότι Θέμηδα, ότι θα κάνεις άλλο ένα παιδί τώρα με τον Άρη και θα δεις ότι όλα θα πάνε καλά. Και έτσι και έγινε. Όταν μεγάλωσε και αναπτύσσονταν ο αντέρωτας με τον έρωτα, παίζανε, τραγουδούσανε, κάνανε διάφορα. Τους βλέπουμε συνέχεια σε παιχνίδι να υπάρχει αναπαράσταση. Αυτά μεγαλώνουν. Όταν ο ένας από τους δύο φεύγει, τότε υπάρχει μια παλινδρόμηση, ένα ισογύρισμα. Και ποιο είναι το μήνυμα που θέλουν να μας στέλνουν οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι με αυτό το μύθο? Υπάρχουν πάρα πολλές εξηγήσεις σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και της μυθολογίας. Εμένα αυτό που μου αρέσει είναι ο έρωτας έρχεται και μας παίρνει την τρέλα και ο αντέρωτας έρχεται και μας προσγειώνει στην πραγματικότητα και μας δίνει τη δύναμη να αντισταθούμε σε αυτή τη φαντασίωση που
φέρνει η τρέλα του έρωτα και να δούμε την πραγματικότητα και μέσα από αυτή να πορευτούμε. Ζώντας όμως τον έρωτα την ίδια στιγμή. Ναι. Δεν είναι ο στριφνός αδερφός. Όχι. Είναι μια χαρά, είναι ο ισορροπημένος μάλλον αδερφός του είναι έρωτα. Είναι η λογική και το συνέστημα, θα μπορούσαμε να το πούμε στην καθημερινότητα. Αν είσαι μόνο συναισθηματικός, δύσκολα πράγματα. Αν είσαι μόνο λογικός, δύσκολα. Το πάντρεμα είναι αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή να παίζουμε με αυτά τα δύο. Για να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε. Αυτό είναι ένα στοίχημα. Σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο με τον έρωτα. Ναι. Όπου παίζει συνέστημα λογική, που παίζει παντού νομίζω. Και ένα στοίχημα στη ζωή. Ναι, και δίνει, αυτό σου δίνει και την ανάσα την παραπάνω να ευχαριστηθείς πράγματα, να κάνεις, να δοκιμάσεις, να τολμήσεις. Νομίζω. Έτσι το νιώθω. Εγώ έτσι το βιώνω. Α, ωραία. Okay. Μ' αρέσει. Δηλαδή, η λογική μόνο. Είμαι πάρα πολύ λογικός άνθρωπος. Με κουράζει όμως. Αφυδατώνει τα πράγματα. Ναι, μόνο λογική, λογική. Μετά βάζεις και το παιχνίδι και το συνέστημα και αυτή την τρέλα που σου φέρνει. Και έτσι πας στη ζωή πιο γλυκά. Σαν να πούμε δηλαδή με ζάχαρη. Να μην είναι σκέτη. Έτσι. Άλλες φορές το θες σερμπέτι, άλλες φορές το θες. Εμένα μου αρέσει ο καφέ σκέτος, αλλά με το γλυκάκι δίπλα. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Λοιπόν, και ανοίγω εγώ και πέφτω τυχαία σε μία ημέρα, 15 του Οκτώβρη για παράδειγμα. Όπου έχει θέσει η Μαρία τα εξής ερωτήματα. Υπάρχει προκρούστια κλίνη στον έρωτα? Ποιος ξαπλώνει σε αυτήν? Εμφανίζεται έλλειμμα ή περίσευμα? Τσοπ! Και έρχεσαι να με ρωτήσεις εμένα, «Μαντάμ, πώς το έχεις βιώσει αυτό μέσα από τη σχέση σου?» Χρειάστηκε να τραβηχτείς ή να κόψεις πράγματα του εαυτού σου, τουλάχιστον εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, για να υπάρξεις μέσα σε αυτή τη σχέση. Αυτό δεν θέλεις να πεις. Όπως και διάβαστη. Μια χαρά το αντιλήφθηκες. Κάποιοι άλλοι, γιατί έχω παίξει λίγο με τις ερωτήσεις, κάποιοι άλλοι το βλέπουν αν εσύ βάλεις τον άλλον. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός που θα ξαπλώσει τελικά στην κλίνη. Προδόθηκα τώρα. Αλλά στην πραγματικότητα και οι δύο θα ξαπλώσουμε. Έτσι είναι. Για να δούμε αν θα χωρέσουμε. Και το θέμα είναι, τεντώνω εγώ, κλείνω, πώς το κάνω δηλαδή στη σχέση μου. Έχω, όπως και μια άλλη ερώτηση, λέει ποιες θεωρίες σου για τον έρωτα κάπως στην πραγματικότητα μπαίνουν. Δηλαδή τι έχεις εσύ στο μυαλό σου και μετά πας να το βάλεις, να το φορέσεις πάνω στον άλλον που θα δεις. Προσπαθώ να σκεφτώ έτσι αντίστοιχη περίπτωση που έβαλα τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία, να σκεφτώ πώς είμαι εγώ σε σχέση με αυτό το συνέστημα και τόσο βαθιά βουτιά δεν έχω κάνει ποτέ. Έχω μείνει στα επιφανειακά, νομίζω, αν έχω μία καλή σχέση με τον σύντροφό μου, με τον ερωτικό μου σύντροφο, δηλαδή αν νιώθω καλά, που νιώθω ότι δεν νιώθω καλά, ποιες στιγμές με στεναχωρεί, ποιες στιγμές με ανεβάζει στα ουράνια, και μέχρι εκεί. Αλλά εδώ έχει πολλές περισσότερες ερωτήσεις να κάνουμε στον εαυτό μας. Έχει ερωτήσεις και πιο ανάλαφρες. Έχει και ερωτήσεις που είναι πολύ δύσκολες. Εσύ, η αλήθεια είναι. Έχει βάλει αυτοκολλητάκι στο δικό σου. Έχω βάλει αυτοκολλητάκι γιατί το επεξεργαζόμουν σήμερα το μεσημέρι και σκεφτόμουν αν μπορούσαμε να βάλουμε τις ερωτήσεις σε μία σειρά, δηλαδή αν έχουν κάποια θεματολογία. Για πες μας εσύ που τις έγραψες και όλα. Δεν το είχα στο μυαλό μου. Μετά έβαλα κάποιες που μου αρέσανε περισσότερο. Παρασχάρη, μία ερώτηση που μου αρέσει πάρα πολύ και που νομίζω ότι δεν την κάνει κάποιος εύκολα. Είναι αν υπάρχει μέτρο για τον έρωτα, αν υπάρχει τίμημα στον έρωτα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που ξεκινάς τη ζωή σου να ερωτεύεσαι. Εγώ νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι ερωτευόμαστε από μικροί, αλλά τότε τα ερωτήματα δεν μπαίνουν, γιατί αρχίζει να μπαίνει το ερώτημα με τον έρωτα όταν αρχίζει και πονάει. Σωστά. Στην πρώτη απογοήτευση. Ναι. Όταν αρχίζεις εκεί πέρα και μπαίνεις με πόνο και βέβαια μετά από εκεί εξελίσσεσαι κιόλας, αλλά τότε αρχίζεις και βάζεις ερωτήματα. Το τίμημα, ας πούμε, ότι πρέπει να το πληρώσεις. Βλέπω τώρα ότι υπάρχει έτσι μια διάθεση να μην θέλει κανένας να πληρώσει τίποτα. Να είναι όλα δωρεάν. Αλλά τσάμπα δεν υπάρχει τίποτα. Δωρεάν, δηλαδή να μην δουλέψω με τον εαυτό μου για να το πάω λίγο παρακάτω. Να. Να μπω και να βγω. Να μπω και να βγω ή να πάρω οπωσδήποτε αυτό που θέλω. Ναι. Χωρίς να μπει το μέτρο. Το που έχω από πίσω ετοιμάσει. Για να χωρέσει ο άλλος. Πώς συνδέονται όλα μεταξύ. Πριν ξεκινήσουμε, κάναμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό. Και θα τη φέρω τώρα μπροστά στην κουβέντα, για τις γυναικοκτονίες λέγαμε, ότι υπάρχει απορία μέσα στο μυαλό μας, είναι τόσο πολλά πλέον τα περιστατικά, που διαρωτόμαστε κι εμείς αν πλέον είναι όντως περισσότερα τα περιστατικά ή αν πλέον τα μαθαίνουμε και τα αναγνωρίζουμε απευθείας ως γυναικοκτονίες και όχι ως δολοφονίες. Που αυτό σχετίζεται με το κομμάτι του έρωτα. Ναι, γιατί όλοι λένε από έρωτα.
Από έρωτα τι? Από έρωτα, έρωτα θα φτάσω σε σημείο να αφαιρέσω τη ζωή ενός ανθρώπου? Άρα δεν έχω μάθει τι, δεν έχω το όριο, δεν έχω αντιληφθεί. Μπορεί ο έρωτας ένα τέτοιο συνέστημα που είναι ζωοποιό να φτάσει έναν άνθρωπο σε αυτό το σημείο? Προφανώς φτάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι από ό,τι βλέπουμε. Ναι. Αλλά το θέμα είναι, εμείς τώρα που κάνουμε αυτή την κουβέντα και όσοι θα μας ακούσουν, να προβληματιστούν. Δηλαδή, καλά είναι να ξέρεις μέχρι πού θα μπεις στον έρωτα. Γιατί εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν πιστεύω ότι μπαίνουμε στον έρωτα και γινόμαστε μετά πτώματα. Μας σκοτώνει δηλαδή ο άλλος, εμείς σκοτώνουμε. Υπάρχει ένα σημείο που δεν θα το επιτρέψεις. Καλύτερα θα προτιμήσεις να φύγεις. Δεν φτάνουν όλοι οι άνθρωποι στο να σκοτώνει ο ένας τον άλλον ή να κάνουν διάφορα άλλα πράγματα που ακούμε. Γιατί θα πρέπει να έχουμε σκεφτεί τα όρια μας. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις εδώ πέρα, γι' αυτό είχα βάλει και τα. Η ζήλια και η εκτετικότητα τραυματίζουν ή τρέφουν τον έρωτα. Βλέπουμε πάρα πολλές φορές ότι κάποιος ζηλεύει, ο σύντροφος ζηλεύει και αυτό λιγάκι κολακεύει κάποιος. Α, λέει, με ζηλεύει αυτό, που κοιτάς, τι κάνεις, τι δείχνεις. Μα γιατί είναι, δηλαδή, τι είναι αυτό που κοιτάζω? Που κοιτάζω ότι έχει το τηλέφωνό μου? Θα πρέπει να μας προβληματίσει γιατί μας κολακεύει, γιατί μας γοητεύει. Ναι. Δεν είναι υγιές αυτό. Δεν είναι υγιές βέβαια. Γιατί να με κολακεύει ο άλλος όταν θέλει να με παρακολουθήσει? Να. Ή όταν δεν θέλει να έχω φίλους? Όταν δεν θέλει να έχω φίλες? Πού είναι η κολακία? Η έλλειψη ελευθερίας δηλαδή είναι η κολακία? Υπάρχει δηλαδή κάπου το να υπάρχει έτσι ένα παιχνίδι μαζίλιας. Εντάξει. Είναι ένα συστατικό. Αλλά το παιχνίδισμα μέχρι το να πιάσω το κινητό, να μπαίνω μέσα στα social media και όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, αυτό απέχει χιλιόμετρα. Για να μην πούμε και παραπάνω. Δεν έχει καμία ευχαρίστηση ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Τα όρια μας πάντως, καλά είναι να. Ή πώς εκφράζω τη ζήλια μου. Πώς εκφράζω τη ζήλια μου? Σου παίζω δύο χαστούκια επειδή ζήλεψα? Σου κλειδώνω την πόρτα? Και μετά σου ζητάω συγγνώμη και σου παίρνω πολύ ωραία λουλούδια. Και σε πάω και τρώω σε κανένα ωραίο εστιατόριο. Και τελειώνει εκεί. Και σου ζητάω συγγνώμη, αγάπη μου, και είσαι η μοναδική αγάπη στη ζωή μου. Εσύ κάνω τι θες. Το θέμα είναι εγώ πώς θα το διαχειριστώ μέσα μου εκείνη την ώρα. Και εγώ τι όρια βάζω στον εαυτό μου σε σχέση με τον έρωτα. Πάντως η ιστορία των ανθρώπων έχει δείξει κάτι, ότι άπαξ και φας το πρώτο χαστούκι, τα υπόλοιπα πέφτουν σύννεφο. Δυστυχώς. Οπότε, έτσι. Στο πρώτο χαστούκι πρέπει να φύγεις. Αν μείνεις. Θα περιμένεις και τα επόμενα. Θα έρθουν και τα επόμενα. Σκληρό, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Σκληρό είναι, γιατί εδώ πέρα, όπως είναι γνωστό, εμένα δεν μου αρέσει να λέω πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα πέσει το πρώτο χαστούκι, θα πέσουν και τα υπόλοιπα. Γι' αυτό μιλάμε και για αξίες, δηλαδή, πώς ένας άνθρωπος, καταρχήν γιατί να φας χαστούκι, τι είσαι? Εδώ ούτε τα σκυλιά δεν είναι, ούτε τα ζώα. Πας σε ένα ζώο και το σπρώχνει κάποιος λίγο στην άκρη, λέει, πρόσεχε, λέει, δεν βλέπεις το ζώο? Δηλαδή, όταν είναι ένα σκυλάκι, κανένας δεν θέλει να το αγγίξουμε. Και καλά κάνουμε. Ο άνθρωπος, δηλαδή, γιατί να φάει ξύλο? Με ποιο δικαίωμα? Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Για κανένα λόγο. Αν όμως απαντούσαμε ποιες κοινές αξίες θέλουμε να έχουμε με τον σύντροφό μας, δηλαδή η αξία το να είμαι άνθρωπος, ανθρώπινο πλάσμα. Ή έστω ένα ζωικό πλάσμα. Γιατί είπαμε ότι ούτε τα ζώα θέλουμε να τα κακοποιούμε. Τόση ιστορία γίνεται για τα ζώα, γιατί δεν γίνεται και για μας? Νομίζω ότι πλέον γίνεται, αλλά έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Δεν είμαι και τόσο αισιόδοξη. Δεν ξέρω αν είναι καλό που το λέω από τηλεοράσεις. Πρέπει να γίνουν δομικές αλλαγές και στις δύο πλευρές, και στους άνδρες και στις γυναίκες. Για να... Και οι γυναίκες δέρνουν, αλλά οι γυναίκες δέρνουν περισσότερο με το στόμα. Ακόμα και από τη θέση του θύματος. Και ο θήτης λοιπόν και το θύμα, για να μην το βάλω σε φύλλα και το κατατάξω, δεν γεννήθηκαν ξαφνικά μέσα στην κοινωνία μας. Δεν έγιναν ξαφνικά θήτης και θύματα λόγω μιας ερωτικής σχέσης μεταξύ τους. Δεν τους το έκανε ο έρωτας αυτό. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία. Κουβαλάνε άλλα πράγματα από πίσω που πρέπει. Πάρα πολύ κόπο να αλλάξουν στις επόμενες γενιές. Διάβασα, στο είπα και πριν, μία από τις ερωτήσεις, τώρα δεν τη βρίσκω, αλλά ρωτάς τι είναι αυτό που μπορεί να αφαιρέσει τη γοητεία από τη σχέση, από τον έρωτα. Τι είναι αυτό που θα φέρει την απογοήτευση? Βεγγαλικά στο μυαλό μου, η λέξη απογοήτευση είναι όταν σου στερείται η γοητεία σε αυτό το οποίο συμβαίνει. Ήθελα απλά να σχολιάσω την ίδια τη λέξη που με... Μου άνοιξε ένα παράθυρο μπροστά μου εκείνη τη στιγμή. Όταν φεύγει η γοητεία λοιπόν από τα πράγματα, τότε απογοητευόμαστε. Και ένα ζητούμενο είναι να μπορούμε να την κρατάμε τη γοητεία. Κρατιά τη γοητεία. Γιατί όχι.
Και στον έρωτα. Πολλά πράγματα κρατιούνται, αλλά πρέπει να σκεφτούμε τι μπορούμε να πρωτοκρατήσουμε. Δηλαδή, στη ζωή, επειδή τρέχει η ζωή μας καθημερινά, τι θα βάζουμε στόχους κατά περιόδους να κρατάμε. Την ερωτική μας σχέση, την ερωτική μας σχέση, τη συντροφική, την επαγγελματική, την προσωπική, τη γονεϊκή. Όλα αυτά πρέπει να μπαίνουν σε σειρά και να δίνουμε χρόνο. Κάποιες φορές κάποια τα αφήνουμε λίγο πιο πίσω. Η γοητεία όμως είναι κάτι το οποίο είναι ωραίο να το έχεις και να το καλλιεργείς. Ναι, και ίσως είναι λίγο και σαν μία εσάνς αρώματος. Ναι. Το έχεις, γενικά το καλλιεργείς και διαπερνά όλα σου τα, όλες σου τις σχέσεις. Ναι. Ίσως. Και η γοητεία έχει κάτι να κάνει και με την αβεβαιότητα μέσα. Δηλαδή. Έχει κάτι γοητευτικό ο άνθρωπος που δεν είναι 100% σίγουρος, που δεν μπορείς να τον διαβάσεις απόλυτα, που κάποια στιγμή έχει το απρόβλεπτο μέσα, έχει αυτό που δημιουργεί μια επιθυμία... Παλαιό καλό μυστικό αυτό. Έχει κάτι. Και γι' αυτό και γοητευόμαστε από κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους και από άλλους δεν γοητευόμαστε. Το μυστήριο δηλαδή. Έχει μέσα το μυστήριο. Να το κρατήσουμε αυτό στα tips, στις σημειώσεις. Ναι, όπως και ο έρωτας. Δηλαδή, ο έρωτας έχει μέσα το αβέβαιο, το απρόβλεπτο, το... Το ναι και το όχι. Ναι, αυτό το αδιαφοροποιητικό. Τι θα γίνει τώρα, δεν είμαι σίγουρος. Την αμφισβήτηση. Εδώ τώρα πάλι έχουμε μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι όταν ερωτεύονται τα δίνουν όλα και τι θέλω να πω, αυτό που νιώθουν το εκφράζουν. Έχουμε άλλους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τσαλιμάκι όλη την ώρα. Έχουμε άλλους οι οποίοι κουβαλούν και τη δική τους αβεβαιότητα, οπότε δεν είναι και πάντα διαθέσιμοι συναισθηματικά. Άρα κάνουν τον άλλο ακόμα πιο γοητευμένο από τη συμπεριφορά τους, άθελά του και αυτός. Είναι πού είσαι, τι κουβαλάς μάλλον και πώς συμπεριφέρεσαι στον... Και αυτό είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μας όμως. Και πώς εσύ είσαι ως άνθρωπος, καλά να το ξέρεις, δηλαδή πώς εσύ στέκεσαι στον έρωτα ως άνθρωπος. Αναλόγως ποιον ερωτεύεσαι κάθε φορά. Έτσι δεν κάποιες είναι. Φορές, αλλά μπορείς να δεις αν είσαι και σταθερός σε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, είσαι από τους ανθρώπους, δηλαδή μπορεί να σκεφτεί κάποιος, είμαι εγώ από τους ανθρώπους που δεν αφήνω καθόλου μυστήριο με το που γνωρίζω κάποιον, λέει, τα λέω όλα αμέσως. Mm-hmm. Τι έκανα χθες, προχθές, αύριο μεθαύριο, δεν αφήνω ένα μυστήριο. Είμαι πάντα διαθέσιμος, πάντα ανοιχτός και αυτά. Ναι. Και αυτό καμιά φορά είναι και το τέλος του έρωτα. Δηλαδή, ο έρωτας τελειώνει εκεί πέρα που... Μπαίνει το φως. Μπαίνει το φως. Εκεί που έρχεται το δελτίο τύπου, πώς πέρασα την προηγούμενη μέρα και πώς θα περάσω την επόμενη. Κάπως έτσι. Να κάνουμε μια εκπομπή με tips. Αλλά μου κάνει λίγο, τι ξέρω ρε παιδί μου. Μπορεί να το έχω και εγώ ενοχοποιημένο μέσα μου. Δεν ξέρω να λειτουργούν σε όλους τους ανθρώπους αυτά τα πράγματα. Δεν λειτουργούν δηλαδή, σε how to make him. Να σ' αγαπήσει, να σε ερωτευτεί και να τρέχει από πίσω σου. Μου φαίνεται λίγο παιδιακίστικα αυτά. Αλλά... Δηλαδή, αλλιώς είναι η Μαρία, αλλιώς η Ανδριανή, αλλιώς θα είμαι εγώ απέναντι στο σύντροφό μου τον Α, στο σύντροφό μου τον Β και πάει λέγοντας. Χωρίς παρεξήγηση, παράδειγμα χρησιμοποιώ. Tips δεν υπάρχουν. Κάποιες γνώσεις όμως, καλά να τις έχουμε. Και να δούμε μετά από αυτές τις γνώσεις που είναι σε γενικές γραμμές ταιριάζουν στους πιο πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή. Και μετά από εκεί πέρα να δούμε εμείς ποιες ταιριάζουν σε εμάς να τις χρησιμοποιήσουμε. Ποιες είναι αυτές οι γενικού τύπου. Καταρχήν είναι να σκεφτώ εγώ πώς στέκομαι εγώ στον έρωτα. Αυτό που είπες πριν. Άμα δω εγώ πώς στέκομαι στον έρωτα και τι γίνεται με τους συντρόφους μου δίπλα. Αν δηλαδή όλοι εξαφανίζονται, δεν μπορεί εγώ να είμαι τόσο ανοιχτή και να φοβάται ο άλλος και να εξαφανιστεί. Είναι βαριέται γρήγορα. Είναι βαριέται γρήγορα. Δηλαδή, πώς είμαι εγώ και τι συμβαίνει με τους συντρόφους μου. Ή τέλος πάντων με τις απόπειρες για να κάνεις μια συντροφική σχέση ή μια ερωτική σχέση. Τι γίνεται. Αυτό θα πρέπει να το παρατηρήσω. Και άμα παρατηρείς, βγαίνουν τα tips. Δηλαδή τα tips βγαίνουν μέσα από την παρατήρηση. Δεν είναι ότι είναι θα στα πω εγώ και εσύ θα πας να τα ταιριάξεις. Αλλά άμα ενδιαφέρεται κάποιος, αρχίζει και τα ψάχνει. Α, δουλίτσα θέλει λοιπόν. Θέλει λίγο δουλειά. Θέλει να μιλήσεις και με τους φίλους σου, με τις φίλες σου, τι γίνεται σε αυτούς. Αλλά όχι τι έκανε. Εμείς τι κάνουμε συνήθως. Τι έκανε. Τι μου είπε, γιατί μου το είπε και ερμηνείες. Όχι αυτά, στα λίγο κυρίως εις βάρος του άλλου, γιατί εμείς είμαστε πάντα σωστοί. Το θέμα είναι η παρατήρηση. Ο άνθρωπος έφτασε εδώ πέρα που έχουμε φτάσει μόνο μέσα από την παρατήρηση. Προτείνω να πάρετε το βιβλίο, το ημερολόγιο στα χέρια σας. Okay, είναι πολύ ωραίο να το δουλέψετε και μόνοι σας εννοείται, στον ελεύθερό σας χρόνο, στο διάλειμμά σας.
αλλά να παίξουμε και λίγο με τους φίλους μας. Αυτό που είπες πριν. Είναι, είναι που ένα παιχνίδι. Εμπιστευόμαστε και νιώθουμε καλά. Να το πάρουν τώρα στις γιορτές και εκεί που θα κάθονται μετά τα χαρτιά ή πριν τα χαρτιά που θα παίζουν και όλα τα υπόλοιπα. Όχι να είναι η κούλα μπροστά, να φύγουν αυτοί και να τους φίλους. Με τους φίλους και ανοίγει τυχαία. Και το παίζεις όπως και το προηγούμενο μερολόγιο, παίζεται, θα μπορούσαν να ήταν και κάρτες δηλαδή. Ναι, και ναι. Να το ανοίξεις. Τι συστατικά έχει ο έρωτας, ας πούμε. Άσε που καταλαβαίνεις, γνωρίζεις και έναν άνθρωπο έτσι. Εμείς τώρα κάναμε ένα παιχνίδι πριν και κάναμε μία ερώτηση σε όλους τους συναδέλφους που είναι εδώ και καταλάβαμε αμέσως. Ποιος είναι παντρεμένος, ποιος είναι σε μακροχρόνια σχέση. Ακριβώς. Ποιος είναι νέος και βράζει το αίμα του. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον όλο αυτό. Εντάξει. Ό,τι μπορεί να απαντήσει ο καθένας. Υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών για τον έρωτα. Μαρία Λατζόγλου. Υπάρχει. Τι περιέχει, όχι τραγούδια του Γιάννη Πλούταρχου. Ο καθένας θα σκεφτεί αν έχει καταρχήν. Κουτί πρώτων βοηθειών στο σπίτι του. Το κανονικό, το... Το κανονικό. Ναι. Και τι έχει. Έχει βάλει αυτά που αυτός πιστεύει ότι χρειάζεται, έτσι. Ή έχει ρωτήσει. Ναι. Κάποιους ειδικούς και του έχουν πει. Το ίδιο είναι και γι' αυτό. Το πρώτων βοηθειών κουτί για τον έρωτα θα βάλεις ή εσύ ότι πιστεύεις, δηλαδή να έχεις δικλείδες ασφαλείας, λέγεται αυτό. Ένας άνθρωπος πρέπει να τις έχει αυτές. Δηλαδή, να έχει κάποιο υποστηρικτικό περιβάλλον, κάποιους φίλους. Mm-hmm. Κάποιους τρόπους να μπορεί να ξεφεύγει από κάποια πράγματα που τον οδηγούν σε αδιέξοδα. Καλά να τα έχει και να τα χρησιμοποιεί και να ζητάει και βοήθεια, άμα χρειαστεί. Ακούτε. Πρώτον βοηθειών, κουτί, οπωσδήποτε. Και συνήθως είναι ανθρώπινες οι βοήθειες. Ναι, ξέρω, θα πάρω τη φίλη μου τη Μαρία. Ακριβώς. Δεν θα προλάβει να πω τίποτα, θα ακούσει αυτή. Ναι. Θα καταλάβει το κλάμα. Ο αθλητισμός που σε πολλούς ανθρώπους είναι. Μια βόλτα στη θάλασσα, ξέρω ναι. Εγώ. Τα χόμπι. Οτιδήποτε. Να ξεφύγεις λιγάκι από αυτό. Μιλάμε το οποίο... για πρώτες βοήθειες οι οποίες λειτουργούν προς όφελό σας, όφελό μας, όχι τις άλλες. Βάζω ό,τι καψιροτράγουδο και ένα ουίσκι και αρχίζω να καπνίζω παπαβούφα για να θυμηθώ το μακαρίτι. Όχι. Μακαρίτι εισαγωγικά, καταλάβατε τι εννοώ. Και βέβαια και υπάρχουν και πάρα πολλές ερωτήσεις και για τον έρωτα που ασθενεί. Ποιος έρωτας ασθενεί, τι εννοείς, σε ποιον αναφέρεσαι. Πώς ασθενεί ο έρωτας. Οπότε αισθανόμαστε ότι ο έρωτάς μας αρχίζει και παίρνει την φθήνουσα πορεία ότι κάτι δεν πάει καλά. Ποιες πιθανές διαγνώσεις λαμβάνει στην πορεία της ασθένειάς του. Δηλαδή πολλές φορές βλέπουμε τον έρωτά μας ότι, ή τον έρωτά του συντρόφου μας προς το πρόσωπό μας ότι φθήνει, ότι πάει σε άλλη πλευρά και αρχίζουμε και δίνουμε διαγνώσεις. Τι είναι φταίει. Φταίει η μαμά του, φταίει η γιαγιά του, φταίει η άλλη που είναι εκεί πέρα στη δουλειά και κάτι γίνεται. Το κουνιέται. Φταίει ότι είναι βαρετός και δεν βρίσκει ενδιαφέρον σε μένα. Κάτι, κάτι προσπαθώ, μια διάγνωση να βάλω. Ναι. Και αυτό είναι πολύ καλό, να μάθω να βάζω τις σωστές διαγνώσεις για να γίνει σωστός. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τις απαντήσεις. Σωστός γιατρός του έρωτα, του εαυτού μου πρώτα και του συντρόφου. Ναι, αλλά να είναι δουλεμένες οι απαντήσεις, όχι η μάνα του. Λέει μια άλλη ερώτηση, αν ο έρωτας με ρεζέρβα υπάρχει και πού μπορεί να πάει ο έρωτας με ρεζέρβα. Μάλιστα. Πώς μπορεί να, τι μπορεί να είναι ρεζέρβα σε έναν έρωτα. Τι θα ένας άλλος έρωτας. Αυτό είναι, σταματάω αρέσει... να απαντάω γιατί λειτουργεί εις βάρος μου. Η ρεζέρβα μπορεί να είναι οτιδήποτε έχει αισθανθεί κάποιος ότι θα μπορούσε να είναι στη σχέση του. Δεκανίκη, ας πούμε, τύπου. Τύπου δεκανίκη. Πώς σώζεται η κατάσταση, πώς σώζεται η κατάσταση, το ατύχημα. Ναι. Θα μπορούσε να είναι από μια εξωσυζυγική σχέση. Μάλιστα. Δεν είναι ότι έχει θετική αρνητική χρειά η ρεζέρβα. Όχι. Η ρεζέρβα ίσα-ίσα πολλές φορές είναι βοηθητική. Αυτό γιατί σκέφτομαι ότι... είμαστε στην έρημο και πάθει το αυτοκίνητο μας κάτι, η ρεζέρβα είναι ό,τι πρέπει. Γι' αυτό είναι από ποια πλευρά το δεις κάθε φορά. Να το κλείνετε σε χρηματοκιβώτιο το μερολόγιο, μην πέσει στα χέρια του συντρόφου σας. Αν θέλετε δηλαδή να γράψετε κάτι που δεν θα θέλατε. Άλλο να ένα το δει. Παράδεκτο να ανοίγει ο ένας το μερολόγιο του όλου μου. Δεν είναι προσβλητικό αυτό. Είναι πολύ προσωπικά δεδομένα αυτά. Είναι. Βέβαια και ο άλλος πρέπει να το πει το όλο να μου το ανοίξει. Καλά, έτσι και πας και πεις ότι έχω αυτό, αλλά μην το ανοίξεις. Ξέρεις τι θα γίνει. Η πρώτη είναι σαν να το έχεις πει του άλλου. Εκείνες τις κοινές αξίες που μοιραζόμαστε με τον σύντροφό μας. Ναι, ναι. Ότι είναι. Εννοείται ότι είναι φυσικό, ότι αυτό είναι κάτι προσωπικό δικό μου και ότι δεν θα το εγώ ανοίξει όταν ο άλλος. Ήμουν πιο μικρή, ήμουν πιο περίεργη για να πω την αλήθεια. Τώρα όμως που μεγάλωσα, δεν με ενδιαφέρει να μάθω. Δεν με ενδιαφέρει να μάθω γιατί προτιμώ να μην γνωρίζω.
Εγώ λίγο το φοβάμαι αυτό. Ακριβώς. Ε? Είναι όμως τοποθέτηση. Δηλαδή δεν θέλω να γνωρίζω. Θέλω να γνωρίζω ότι αντέχω. Μπράβο, τα υπόλοιπα Μαρία. Δεν θέλω να το γνωρίζω. Άρα δεν ψάχνω. Έτσι. Όποιος ψάχνει θα ξέρει ότι μπορεί να δει κάτι που να μην του αρέσει. Οπότε καλά είναι να σκεφτεί. Να ψάξει ή να μην ψάξει. Δεν ξέρω, βασικά να ψάξουμε το μέσα μας, νομίζω εγώ ότι έχει έρθει έχει, η ώρα. Έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το να ψάχνεις τους άλλους. Ναι, γιατί μαθαίνεις και πώς θα τοποθετηθείς σωστά και στο μετέπειτα. Και πού θα πας, ενώ όταν ψάχνεις τον άλλον, παρερμηνεύεις πολλές φορές πράγματα. Γιατί εγώ μπορώ να γράψω εδώ πέρα κάτι για μια προηγούμενη μου σχέση, δεν ξέρω ότι μπορεί να έχει μια ερώτηση κάτι. Να γίνει. Αυτό είναι δικό μου θέμα, δηλαδή δεν αφορά τον άλλον προηγούμενο. Ναι, αυτό μου είναι κάποια πολύ inside πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται και να τα μοιραστείς με τους άλλους. Ναι, ναι, ναι. Μαρία, για φέρει μου λίγο πιο κοντά τα βιβλία τα οποία θα τα πάρω εγώ και θα τα στείλω σε εσάς. Τέσσερα. Ναι. Διαγωνισμό στο Instagram. Τον ανεβάζω μόλις τελειώσει η εκπομπή. Μπείτε, κάντε ό,τι σας λέω εκεί. Καταλαβαίνετε τη διαδικασία του διαγωνισμού και θα φτάσουν αυτά τα ημερολόγια σε εσάς. Δείτε, έχουμε και διαφορετικά εξώφυλλα. Είναι θέμα τύχης τι θα φτάσει σας ή τι θα προσκαλέσετε εσείς. Μάλιστα, εμείς τώρα που διαλέξαμε το τσαλακωμένο το χαρτί, κάτι μου έκανε σαν τσαλακωμένη καρδιά. Το παζλ, πολύ μακριά τα κομμάτια. Λέω, δεν θέλω. Θέλω λίγο να είναι πιο συμπληρωματικό. Υπάρχει άλλο ένα, αλλά δεν υπήρχε στο αυτοκίνητο τώρα. Υπάρχει άλλη μια καρδιά, η οποία είναι σαν ένα μαντίλι αραχνοήφαντο. Πολύ ωραία είναι και αυτή. Πολύ ωραία. Για να δούμε τι θα φτάσει στα δικά σας τα χέρια. Θα δείτε πληροφορίες στο Instagram μου. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Τα εξώφυλλα τα έχει φτιάξει η Έπη Γεμαλάκη, η οποία είναι πάρα πολύ καλή στη δουλειά της. Και είναι δεν μπορούσαμε να διαλέξουμε ποιο εξώφυλλο θα. Καλά κάνετε. Και γι' αυτό βάλαμε και τα τέσσερα. Τέλειο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Κάνεις παιχνίδι με όλο αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία μου. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Και στην επόμενη συνάντηση με το καλό. Και ελπίζω ο κόσμος να το πάρει και να το απολαύσει ως ένα παιχνίδι. Όχι. Είναι ωραίο παιχνίδι. Είμαι σίγουρη. Θέλω feedback. Ανοίγει το μυαλό. Θέλω feedback. Όπως έγινε στο YouTube την προηγούμενη φορά που απλά το αναφέραμε και ρωτούσαν όλοι. Να δω το βιβλίο και θέλω να μου πείτε όταν θα το πάρετε στα χέρια σας. Θα τα μεταφέρουμε όλα αυτά στη Μαρία. Και να ραντεβού μετά για τις δυσκολίες. Να κάνουμε θέμα οι δυσκολίες του έρωτα ή οι δυσκολίες των ανθρώπων που πήραν το βιβλίο. Το ραντεβού είναι για τις δυσκολίες που θα προκύψουν από εδώ πέρα. Μάλιστα. Από τις απαντήσεις. Λοιπόν, θα είναι με κοινό η επόμενη εκπομπή. Και την κυρία Λατζόγλου θα γίνει εδώ χαμός. Το έχουμε πει πολλές φορές και από το προηγούμενο ημερολόγιο ότι όπου υπάρχει μια δυσκολία θα πρέπει κάποια στιγμή να βρεθούμε να τις απαντήσουμε. Έτσι, δεν σας βάλουμε μόνο. Ο ένας με τον άλλον, βέβαια. Έτσι, αυτό είναι αλληλεπίδραση. Χρειάζεται, χωρίς κάμερες. Λοιπόν, να είσαστε καλά. Μαρία, και εσύ να περάσεις όμορφα το υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Χαρά μου. Και εσείς να περάσετε όμορφα. Θέτε να ερωτευτείτε. Ερωτευτείτε. Καλά, δεν ξέρω αν είναι θέμα θέτε ή όχι. Σας εύχομαι να σας έρθει γενικώς. Να περνάτε καλά, να ευχαριστιέστε ό,τι κάνετε και να το κάνετε μόλις σας την ψυχή. Καλό απόγευμα.